ανεβάζουν ρυθμό Περιφέρεια Κρήτης, Σέγας και Δήμος Ηρακλείου για τη διοργάνωση του 3ου Run Grief στο Ηράκλειο στις 26 Απριλίου. Οι διοργανωτές βάζουν πλέον ψηλά τον πύχη και ο στόχος για τον αριθμό των συμμετοχών κινείται πάνω από τις 3.500 σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ των 2.700 συμμετοχών. Η WIND θα είναι στο Ηράκλειο, θα στηρίξει με όλη της, τη δύναμη και αποφασιστικά το Run Greece. Θα τρέξουμε όλοι για καλό σκοπό και όπως πάντα θα στηρίξουμε φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης για τα παιδιά. Συμβαδίζει με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, προάγει την φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητα και νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη. Το Run Greece είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να ξεφεύγω από την καθημερινότητα των προπονήσεων, γνωρίζοντας τις όμορφες της Ελλάδας, εξερευνώντας και στρέφοντας, τι πιο ωραίο. Η προώθηση του αθλητικού τουρισμού μπαίνει σε πρώτο πλάνο, ενώ πρόκειται για μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που ανήκει στο μεγάλο χορηγό του Run Greece, την WIND Ελλάς. Να δημιουργήσουμε έναν δυνατό άνεμο κοινωνικής αλληλεγγύης. Εκεί η προσπάθεια τελειώνει και έρχεται η δέσμευση και η υποχρέωση. Για καλό σκοπό, να τρέξουμε για την υγεία μας, να τρέξουμε για τη συμμετοχή. Ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία να επισκεφθούμε άλλες πόλεις και να αναπτύξουμε έναν ιδιαίτερο τουρισμό μεταξύ μας, αλλά και να γίνει προορισμός η πόλη μας από το εξωτερικό. Παρουσιάστηκε το φετινό πλάνο της διοργάνωσης μέσα από συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στην Έγκλη Ζαπίου στην Αθήνα, με τους αγώνες Run Greece να πραγματοποιούνται σε 6 πόλεις της Ελλάδας.